Η επικαιρότητα δίνει πάσα στην ενημέρωση. Οι συνεντεύξεις μαρκάρουν την αποκλειστικότητα. Και εσύ είσαι συντονισμένος με τη δική σου ομάδα. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Ο Φώτης Ξενικάκης και ο Βασίλης Τσίγκος σε συντονίζουν με όλες τις εξελίξεις και guest σχολιασμοί από τον Κερατούκλη. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ρεθύμνου. Δηλώσεις πρωταγωνιστών, αθλητικά gossip, συνεντεύξεις έκπληξη. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Γιατί ο αθλητισμός στο Ρέθυμνο είναι διασκέδαση. Θες καφέ τώρα? Corner Café. Corner Café. Για καφέ, ολόφρεσκους χυμούς, ροφήματα, σφολιάτες, σάντουιτς, λαχταριστές μπακέτες, τοστ και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου. Corner Café. Διασκέδασε με τη παρέα σου σερφάροντας ή παίζοντας δωρεάν τάβλη, τίτσου και PlayStation 4. Δες τους ποδοσφαιρικούς αγώνες της συνδρομητικής. Corner Café. Τώρα και στο χώρο σου από τις 7 το πρωί έως τις 12 το βράδυ με ένα τηλεφώνημα στο 28310 57 155. Corner Café. Βάζει γκολ στην απόλαυση. Νέα διεύθυνση: Εμμανουήλ Κουνδουράκης, Πρεβελάκη και Παρένση Γανού γωνία, στο Ipavla Food και το Facebook. Όνειρα από οργάντσα. Ευχές που μυρίζουν τριαντάφυλλο. Χαμόγελα σαν κρίσταλα Σβαρόφσκι. Αερόστατο γιατί είστε ξεχωριστοί. Το ίδιο και το event σας. Αερόστατο. Διοργάνωση γάμου, βάπτισης και θεματικών πάρτις. Με έμπειρους ψυχαγωγούς. Πρωτότυπα κεράσματα όπως καρότσι παγωτού, συντριβάνι σοκολάτας, καρότσι popcorn και πολλά άλλα. Αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση. Προτείνουμε τα καλύτερα σε μπομπονιέρες, σετ νονού και κουμπάρου. Ονειρεμένες μπαλονοσυνθέσεις για κάθε περίσταση. Αερόστατο. Αερόστατο. Μόνο εδώ, σετ νονού, Μάκης Τσέλιος. Ιδιαίτερα παιδικά φορέματα, Κύρεϊ Σούι, Αερόστατο, Καζαντζάκη 27. Με εμπειρία στο χώρο και πάθος για δημιουργία. Εξασφαλίζουμε το δικό σας παραμύθι. Τηλέφωνο 28310 21 708. Ακόμα ψάχνετε τις πιο συμφέρουσες προσφορές σε εισιτήρια και εκδρομές? Δανδουλάκης Shipping and Travel Agency. Ναυτιλιακό και ταξιδιωτικό γραφείο, εισιτήρια ακτοπλοϊκά, εισιτήρια αεροπορικά, εκδρομές και ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο και στις καλύτερες τιμές. Δανδουλάκης Shipping and Travel Agency. Ναυτιλιακό και ταξιδιωτικό γραφείο, Γεωργίου Παπανδρέου 3. Τηλέφωνο 28310 22555 και 28310 22297. Σας ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο. Εσείς ακόμα ψάχνετε? Μπίλιας, πολυχώρος ψυχαγωγίας, 50 μέτρα από το Δημαρχείο, επί της Γερακάρη 150. Εδώ και 3 χρόνια είμαστε μπροστά στην ψυχαγωγία, σε ηλικίες από 6 έως 66 χρονών. Μπιλιάρδα, αμερικάνικο γαλλικό, darts, air hockey, ποδοσφαιράκι, προβολές αγώνων, live stream, Nova TV, Cosmote TV και επιτραπέζια παιχνίδια. Μπίλιας Ρέθυμνο, Γερακάρη 150. Προσιτές τιμές για μαθητές και φοιτητές. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, 50% έκπτωση στα μπιλιάρδα. Μπίλιας, πολυχώρος ψυχαγωγίας, Γερακάρη 150. Τηλέφωνο 28310 36100. Κάντε την έξοδό σας παιχνίδι. Τόσα χρόνια μαζί, το ξέρεις τόσο καλά. Ένας ήχος του είναι αρκετός για να καταλάβεις πως κάτι χρειάζεται. Δώσε στο Volkswagen σου αυτό που του αξίζει. Εποφεληθείτε των πακέτων Economy για σέρβις με 75 ευρώ, συντήρηση κλιματιστικού με 35 ευρώ και συμμετοχή σε κληρώσεις με υπέροχα δώρα. Μόνο στο επίσημο δίκτυο συνεργατών σέρβις της Cosmocar. Και οικονομικά και με εγγύηση Volkswagen. Δημήτρης Σταρένιος ΙΚΕ, εξουσιοδοτημένος έμπορος συνεργάτης σέρβις Cosmocar Volkswagen. Κόμβος Πηλίου, Ρέθυμνο. Είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για το τρίτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής World Monday και όπως έχουμε ενημερώσει από την έναρξη εκπομπής, έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε εκτός την αντρική ομάδα και τον Ανδρέα Χριστοδούλου για τη μεγάλη νίκη του Ρεθύμνου. Θα μιλήσουμε και για ακαδημίες, αλλά αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για μπάσκετ ακαδημίες και για την ομάδα του Ρεθύμνου BC. Γενικώς ξεκινάμε με τα παιδιά που σας λέγαμε το αφιέρωμα με τον μπάσκετ και μαζί μας έχουμε λοιπόν τα... Θα μιλήσουμε για τα τμήματα υποδομής του Ρέθυμνο BC, της ομάδας μπάσκετ του Ρεθύμνου, και μαζί μας έχουμε τον coach Μπαλάφα Κώστα,
Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Είστε καλά. Μαζί μας έχουμε το τζαγκαράκι το Στέλιο. Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα σας. Ξεκινήσαμε με σένα για να σου πούμε. Δεν το κάνουν έτσι όμως στο χωριό. Φέρνουν γλυκά όταν γιορτάζουν και το πάνε κάπου. Επιφυλάζεις. Μετά. Λοιπόν, και μαζί μας έχουμε και τον Βοσκάκη τον Γιώργο. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Και έχουμε και τον Καλαϊτζάκη τον Άσο. Γεια σας. Πρόσεξε τι θα πείτε, γιατί βλέπω να ψάχνουμε στούντιο. Εσύ πρόσχετε. Εδώ τώρα θα κάνουμε μια διευκρίνηση. Εδώ είναι η καλύτερη, πιστεύω ότι έχει επιλέξει ο coach να έρθουν και δύο παιδιά από τα τρία τα οποία έχουν συμμετάσχει και στην αντρική ομάδα, κάνουν προπονήσεις με την αντρική ομάδα και είναι αρκετά θετικό αυτό να μας πούν και τις εμπειρίες τους. Σωστά. Από τις ακαδημίες πώς πας στο αντρικό και μάλιστα και σε ένα επίπεδο Α1, έτσι. Τα υπόλοιπα δικά σου τώρα, μπορείς να ξεκινήσεις. Τώρα σταματάς. Ωραία. Σας ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά που είστε κοντά μας. Θα θέλαμε σίγουρα να ξεκινήσουμε με τον coach, να συζητήσουμε 2-3 πράγματα για τη νέα χρονιά. Πώς ξεκίνησαν φέτος οι ακαδημίες του Ρέθινου BC, σε τι επίπεδο βρισκόμαστε, τι κόσμο έχουμε και όλα αυτά να μας ενημερώσετε για να δούμε πώς πάει η φετινή χρονιά. Ναι, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Λοιπόν, οι ακαδημίες μας αποτελούνται περίπου από 200 παιδιά. Χρόνο με το χρόνο ανεβάζουμε τον αριθμό των παιδιών και αυτό είναι, θεωρώ, μια επιτυχία για εμάς. Τώρα μπορώ να σας πω ποιοι ασχολούνται με τα μικρά τμήματα και στη συνέχεια να σας πω και για τα αγωνιστικά. Προπονητές των μικρών τμήματων είναι ο Πέτρος Πολοπετράκης, ο οποίος είναι και υπεύθυνος όσο αφορά στα μικρά τμήματα, και οι υπόλοιποι προπονητές είναι ο Τσαρουχάς ο Δημήτρης, ο Νταλιάνης ο Αντώνης, ο Γκουλέας ο Γιάννης και ο Γιάννης ο Γαβαλάκης, ο οποίος είναι καινούριο μέλος της ομάδας μας, είναι εδώ και 1-2 μήνες ο οποίος έχει ξεκινήσει και ασχολείται με τα junior. Τώρα από εκεί και πέρα, όσο αφορά τα αγωνιστικά τμήματα, ας ξεκινήσουμε από το εφηβικό που έχουμε και ναι, τα παιδιά εδώ και πέρα. Και πάει και τρένο λίγο. Ναι. Θεωρώ ότι ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε κερδίσει όλα τα παιχνίδια, έχουμε 7-7. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή αρχή και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι με το ίδιο πάθος και το ίδιο ζήλος και στη συνέχεια. Τώρα έχουμε ακόμη δύο αγωνιστικά τμήματα, το παιδικό Α και το παιδικό Β, όπου και αυτά πηγαίνουν εξίσου καλά. Προσπαθούμε για το καλύτερο και ελπίζουμε να έχουμε ένα καλό τέλος. Στο εφηβικό, το coach είστε εσείς. Ναι, ναι, στο παιδικό Α είμαι εγώ πάλι και στο παιδικό Β είναι ο Πέτρος ο Πολοπετράκης. Γενικά αγωνιστικά τμήματα αυτή τη στιγμή είναι μόνο αυτά τα τρία. Ναι. Στη συνέχεια έχουμε και το πανπαιδικό, αφού τελειώσουν τα δύο μεγάλα τμήματα και γίνει και το Final Four, ξεκινάει το πανπαιδικό, το οποίο αποτελείται από παιδιά τα οποία ήδη παίζουν στο παιδικό, μια ηλικία η οποία παίζει στο παιδικό, και κάποια μικρότερα παιδιά τα οποία είναι στο μίνι. Και όλα αυτά αγωνίζεστε με ομάδες στο Ηράκλειο, Χανιά, Άγιο Νικόλαο, Παγκρίτη. Ωραία. Όπως καταλάβαμε, υπάρχει μια συνεργασία σίγουρα και γενικότερα ένα πλάνο όλης της Ακαδημίας με όλους αυτούς τους προπονητές που αναφέρατε, και σίγουρα υπό την αιγίδα, στο πούμε έτσι, της μεγάλης ομάδας και του Ρέθινο Κρέτα Kings, που σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για όλα τα παιδιά που έρχονται στο μπάσκετ να κυνηγήσουν τον ήρωα τους και να βρεθούν στη μεγάλη ομάδα. Ποιο είναι αυτό που λέτε εσείς στα παιδιά που βλέπουν μια ομάδα και τη βλέπουν κάθε Σαββατοκύριακο να αγωνίζεται στη μεγάλη κατηγορία, τι είναι το κίνητρο που τους δίνετε και εσείς, που εκτός από τη μεγάλη ομάδα υπάρχει αυτό, και εννοώ ότι έχουμε δει αρκετό κόσμο και αρκετά παιδιά τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο να πηγαίνουν στο μπάσκετ, που τα παλαιότερα χρόνια δεν τα βλέπαμε και τόσο πολύ. Πιστεύετε ότι φταίει καθαρά το θέμα μεγάλης ομάδας ή και ότι οργανώνεται και από τη δικιά σας πλευρά και νέοι άνθρωποι και νέα πράγματα κάθε χρόνο όλο και καλύτερα αυτό? Σίγουρα είναι και η μεγάλη ομάδα η οποία βοηθάει σε αυτό πάρα πολύ, γιατί πιστεύω όλο το όνειρο όλων των παιδιών είναι κάποια στιγμή να παίξουν στη μεγάλη ομάδα, ναι, άσχετα αν το λένε ή όχι, ναι, αλλά νομίζω ότι το όνειρο όλων των παιδιών είναι να παίξουν στη μεγάλη ομάδα.
Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι και εμείς με τον τρόπο μας βοηθάμε σε αυτό, δουλεύοντας σωστά, δίνοντας αρκετά πράγματα στα παιδιά να αγαπήσουν αυτό που κάνουν και πάνω απ' όλα να περνάνε καλά, δηλαδή να διασκεδάζουν και να περνάνε καλά με αυτό που κάνουν. Τώρα, εάν κάποια παιδιά έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν και στη μεγάλη ομάδα, για μας θα είναι κέρδος και χαρά μας. Τώρα από εκεί και πέρα... Και σιγά σιγά νομίζω αν λυθεί και το θέμα γηπαιδικό και καταστάσεων που μάθαμε και φέτος ότι γίνονται προπονήσεις στο ανοιχτό από τη δικιά σας ομάδα. Ναι, γίνονται προπονήσεις. Το παιδικό μας κάνει προπόνηση στο ανοιχτό και ελπίζουμε σιγά σιγά να βρεθούν και άλλες εγκαταστάσεις για να μπουν όλα αυτά. Και άλλες εγκαταστάσεις. Πιστεύω ότι σύντομα το καινούργιο γήπεδο θα τελειώσει, οπότε το περιμένουμε πως και πως, η αλήθεια είναι, γιατί οι συνθήκες οι οποίες κάνει, ναι, ας πούμε, το ένα αγωνιστικό μας τμήμα είναι λίγο δύσκολες. Αυτό και οι ώρες, ναι, νομίζω δύσκολες, αλλά αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπιζόταν και τα προηγούμενα χρόνια. Και παλιότερα, ναι, και παλιότερα. Ωραία, να πάμε και στα παιδιά. Ποιος θέλει να ξεκινήσει πρώτος, έχει κάποιος έτσι... Ωραία, ο ένας δείχνει τον άλλο. Εγώ θα ξεκινήσω με τη σειρά εδώ που τους έχει γράψει ο Βασίλης. Ωραία, έτυχε... Να είναι ο Καλαϊτζάκης. Όχι επειδή, μάλλον το κάνει επίτηδες για αυτό που είπε πριν αυτός. Τώρα κατάλαβες, έχει γράψει πρώτο. Ξέρω εγώ τι κάνω. Ξέρει τι κάνει. Ωραία, να ξεκινήσουμε με τον Άσο. Δύο λόγια και από τη δική σας πλευρά των αθλητών. Σίγουρα και για εσάς είναι πολύ σημαντικό να κάνετε αυτό που αγαπάτε και το χόμπι σας στην ηλικία που είστε, βλέποντας έτσι πρωταγωνιστές και από τη μεγαλύτερη ομάδα, σίγουρα από την Α1, και τη συμμετοχή σας σε αυτό. Θα ήθελα να μου αναφέρετε και οι τρεις, αφού έχετε συμμετάσχει σε προπονήσεις με τη μεγάλη ομάδα. Να πούμε ότι ο Νάσος έχει συμμετάσχει και στην ομάδα, έτσι. Έχει κατέβει κανονικά και σε αποστολή. Σε αποστολή. Ωραία. Πώς είναι για σας λοιπόν αυτή η νέα χρονιά και σε θέμα ακαδημιών, αλλά και για την εμπειρία σας στη μεγάλη ομάδα? Άλλη μία για τον Άσο. Ωραία. Πώς είναι για σας, λέω, η εμπειρία σας και σε θέμα ακαδημιών, πώς δουλεύετε, πώς έχει ξεκινήσει η χρονιά και στο αγωνιστικό κομμάτι με τα παιχνίδια που έχετε παίξει και τις προπονήσεις που κάνετε, αλλά θα ήθελα και την εμπειρία σου και με τη μεγάλη ομάδα, αυτό που έχει ζήσει. Αν ήταν κάτι που ήταν όνειρο για σένα και γενικότερα τι σκέφτεσαι για τη συνέχεια. Αρχικά με το αγωνιστικό τμήμα, με το εφηβικό, είχαμε ξεκινήσει από το καλοκαίρι και ήμασταν η ίδια ομάδα παιδικό, παμπαιδικό, και είχαμε περάσει πολλά, οπότε είχαμε από την αρχή υψηλούς στόχους και πιστεύαμε ότι μπορέσουμε να πάμε ψηλά, και με τη βοήθεια και του coach και όλων των παιχτών έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει ένα ωραίο σερία στάσεις στα νίκες. Και από την πλευρά του αντρικού είναι μια φοβερή εμπειρία. Είχα και την ευκαιρία να βρίσκομαι στον πάγο και με τον ΠΑΟ και με την ΑΕΚ. Και ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Ήταν κάτι που ονειρευόσουν με την ομάδα του Ρεθύμνου να συμβεί? Είναι κάτι που το σκέφτεσαι για το μέλλον, για τη συνέχεια, ότι μπορεί να σε βοηθήσει αυτό το ξεκίνημα που κάνεις, ας πούμε, στην Α1 για κάτι που ίσως ονειρεύεσαι πιο ψηλά? Πώς είναι η σκέψη σου? Ναι, βέβαια, και έχει δείξει, αυτή η εμπειρία μου έχει δείξει το πόσο σκληρή δουλειά χρειάζεται, γιατί πρέπει να είσαι πραγματικά επαγγελματίας και να το πιστεύεις για να τα καταφέρεις να ανέβεις και να παίξεις σε αυτό το επίπεδο. Η ατμόσφαιρα που έζησες την ώρα της αναμέτρησης, τι ήταν αυτό που σου κέρδισε το ενδιαφέρον εκείνη την ώρα? Ο επαγγελματισμός όλων των παιχτών και η επιθυμία τους να κερδίσουν και να συνεχίσει η ομάδα να κερδίζει. Και άσχετα από ό,τι συνέβαινε. Από τα αποτελέσματα, ναι. Ωραία. Πάμε στον Τζαγκαράκη Στέλιος. Ωραία. Κοντά το μικρόφωνο για να ακουστείτε καλά. Όποιο θέλει να διάξει, απλά να πάρει και το άλλο. Να είσαι μπροστά. Ωραία. Στο μικρόφωνο. Ωραία. Δύο λόγια και από σένα. Τις ίδιες ερωτήσεις θα κάνω και στα τρία παιδιά. Πώς είναι η εμπειρία σου στις ακαδημίες, η συμμετοχή σας στους αγώνες πρώτους, η δουλειά που κάνετε με τον coach και γενικότερα η έναρξη που έχετε κάνει μέχρι τώρα τα 7 στα 7. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο να κάνουμε προπονήσεις και όλα αυτά, έχουμε δύο μέρες οι οποίες τις αξιοποιούμε σωστά και ο coach πιστεύει σε εμάς, και παρά την όχι πολλή δουλειά που έχουμε ρίξει μέσα στο γήπεδο, έχουμε καταφέρει να κάνουμε ένα ωραίο 7 στα 7, όπως είπε και ο Νάσος, και πιστεύω ότι είναι ένα πολύ καλό ξεκίνημα, γιατί είναι πρώτη φορά
στην ιστορία μας νομίζω που έχουμε ένα τέτοιο ξεκίνημα και είναι και στόχο μας, μεγάλο μας στόχο στο Final Four. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και πιστεύουμε στον εαυτό μας. Ωραία. Τι θέσεις παίζεις? 4 συνήθως. Ωραία. Όχι, έκανες, μία... μπορώ, έκανες μία ωραία πάσα που λέμε εμείς για να σου κάνω την επόμενη ερώτηση, γι' αυτό σε ρώτησα. Α, δεν ξέρω αν είσαι assistant και ο coach βοηθάει σε αυτό, αλλά... Πότε. Ωραία. Mm. Πόσο εύκολο είναι για την ηλικία σας να μπορείτε να ασχολείστε με αυτό που αγαπάτε και με τις ακαδημίες και με τα παιχνίδια? Και το ρωτάω για αυτό που είπες πριν, για τον λίγο ελεύθερο χρόνο που η αλήθεια είναι έχουν τα παιδιά στην ηλικία σας πια, με τα μαθήματα, με τα φροντιστήρια, με άλλα πράγματα που κάνετε. Πόσο είναι λοιπόν, πόσο δύσκολο, παύλα εύκολο είναι να κάνεις αυτό που αγαπάς, να βρεις αυτό το μικρό ελεύθερο χρόνο να δουλεύεις σωστά και να κάνεις ταυτόχρονα πάρα πολλά πράγματα? Πρώτα απ' όλα, στην ηλικία που είμαστε τώρα δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί τα φροντιστήρια τρώνε πολλές ώρες και το σχολείο επίσης και η κούραση είναι μεγάλη, οπότε η ενέργεια που μπορεί να βγάζουμε στο γήπεδο δεν είναι αυτή που θα θέλατε. Ναι, δεν είναι αυτή που θα θέλαμε και ούτε αυτό που μας αξίζει, ας πούμε. Και εντάξει, ναι, είναι αρκετά δύσκολο, διότι με το να έχουμε στο κεφάλι μας τα μαθήματα και τις πανελλήνες, ειδικά φέτος που είμαστε τρίτη ηλικίου, είναι πολύ ζόρικα τα πράγματα. Ενώ στις προηγούμενες ηλικίες και τάξεις είναι πολύ καλά τα πράγματα, γιατί εντάξει, δεν υπάρχει τόσο άγχος. Ναι, και η πίεση δηλαδή του διαβάσματος. Και είναι και δεν είναι μόνο για το διάβασμα, είναι και για το μυαλό και για... Διότι άμα δεν έχεις καθαρό μυαλό δεν μπορείς να παίξεις μπάσκετ. Σωστά. Και πιστεύεις ότι είναι 2 ώρες αυτές που θα βάζεις να κάνεις προπόνηση, είναι χαλαρώνει το σώμα, η σκέψη, το μυαλό και ξεφεύγεις από αυτά, ή κατά τη γνώμη σου ίσως κάποιες μέρες κουράζει κιόλας? Ναι, είναι. Κάποιες φορές αισθάνομαι λίγο πιεσμένος, δηλαδή μέσα στο γήπεδο και μετά από πάρα πολλές ώρες μάθημα. Δηλαδή δεν έχω γυρίσει σπίτι, δεν έχω φάει, δεν έχω ενέργεια, δεν έχω την αντοχή να βγάλω όλη την προπόνηση, αλλά κάνω ό,τι μπορώ. Και εντάξει, το παλεύουμε. Είναι, το αγαπάτε αυτό, οπότε το, ναι, το κάνετε. Άμα υπάρχει πάθος, δεν... Ωραία. Πάμε και στο Βοσκάκι τον Γιώργο, στον πιο ψηλό της παρέας. Φωτογραφία, μην μου ζητήσεις να πάω διπλό, το ξέχασέ το. Θα πάω από την άλλη πλευρά. Εγώ θα πάρω μαζί με τον Άσο και το Ζαγκαράκι και πάρεις το έχει κάτι σκαμπό εκεί, έχει κάτι σκαμπό, κάπου θα ανέβουμε, γιατί εντάξει τώρα να περνάμε τα παιδιά τόσα χρόνια και να μας περνάνε και 3 κεφάλια δεν είναι τόσο ωραίο. Εντάξει, την υγεία σας να έχετε. Γιώργο, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα. Και τη δική σου εμπειρία θα ήθελα όσον αφορά και το θέμα ακαδημιών, αλλά και για τη μεγάλη ομάδα, πώς το έχεις ζήσει εσύ και αν και για σένα ήταν ένα όνειρο όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και με την ομάδα της Α1. Αρχικά για το εφηβικό, όπως είπαν και τα παιδιά, έχουμε κάνει πολύ καλό ξεκίνημα. Δεν έχουμε πολύ ελεύθερο χρόνο λόγω του διαβάσματος, ειδικά φέτος. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε να δουλεύουμε για το καλύτερο. Και όσον αφορά το αντρικό, είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, είναι ένα όνειρο. Βασικά όλοι οι παίκτες θέλουν να κάνουν προπόνηση στην αντρική ομάδα και βλέπω και τα παιδιά που το κάνουν τα προηγούμενα χρόνια, τα ζηλεύαμε με τον ωραίο τρόπο και προσπαθούμε να τα φτάσουμε ώστε να είμαστε και εμείς εκεί. Ωραία. Όσον αφορά τα μαθήματα, είστε όλοι αριστούχοι, ας το πούμε έτσι, δηλαδή πάτε για... γιατί είδαμε τα προηγούμενα παιδιά... Είστε και τρεις τρίτη ηλικίου. Ναι. Ενώ, όχι να μου πείτε τους βαθμούς που πήρατε, εννοείται. Έτσι πιστεύω. Ενώ ότι βλέπουμε και τα προηγούμενα παιδιά που έχουν στο μυαλό τους να πετύχουν στόχο και στις σπουδές, αλλά και στο μπάσκετ και να βρουν ομάδες εκεί που θα πάνε να είναι φοιτητές, οπότε είναι και για σας κάτι παρόμοιο στο μυαλό σας. Δεν θα σταματήσω ενώ το όνειρο του μπάσκετ μετά από ό,τι μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή, σε κάποια άλλη πόλη. Θα θέλατε να το συνεχίσετε εκεί που θα πάτε? Ναι. Ναι, εννοείται. Πάντα βέβαια κοιτάμε τα μαθήματα πρώτα, αλλά είναι και αυτό ο στόχος μας. Ωραία. Όταν παρακολουθείτε τη μεγάλη ομάδα γενικότερα, είστε έτσι έντονα σαν να παίζετε κι εσείς, σαν να είστε οικογένεια, σαν να είστε ένα κομμάτι, ας το πούμε, της αντρικής ομάδας την ώρα του αγώνα, πώς το ζείτε και πώς σκέφτεστε όλοι ότι κάποια μέρα ίσως είστε εσείς και να είναι ο κόσμος από πίσω να σας κοιτάει? Εγώ προσωπικά το νιώθω σαν να με τους παίκτες μαζί, το ίδιο πάθος, την ίδια αγωνία, την ίδια ένταση, γνωρίζουμε τα παιδιά καλά, έχουμε καλές σχέσεις,
Οπότε όταν είμαστε εκεί, είμαστε σαν οικογένεια. Όταν έχετε μάτς έρχονται να σας δουν αυτοί? Αυτοί όχι. Σπάνια. Ποτέ. 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 Αυτό ήταν ένα μήνυμα. Αυτό ήταν ένα μήνυμα για τη μεγάλη ομάδα. Όχι, ακούει. Σίγουρα μας ακούει ο κύριος Γιάννης. Αυτό πρέπει να βγει και ένα παράπονο τώρα από τα παιδιά, το ότι η μεγάλη ομάδα δεν έχει δει ακόμα και ειδικά τους έφηβους που είναι και στα καλύτερά τους, ας το πούμε έτσι. Εντάξει, τους δικαιολογούμε γιατί έχουν πολλές υποχρεώσεις, οπότε... Εντάξει, οπότε το επόμενο εντός ποτέ είναι? Στο εφηβικό, ας πούμε. Το επόμενο εντός αργεί λίγο γιατί έχουμε ένα ρεπό αυτή την Κυριακή. Την επόμενη Κυριακή παίζουμε εκτός. Μετά τελειώνει ο πρώτος γύρος. Οπότε έχουμε σίγουρα τρεις εβδομάδες. Οπότε μπορεί να ξεκουραστεί η μεγάλη ομάδα. Μετά είναι εντός όμως. Εντός, ναι. Οπότε εντός. Βγαίνει. Εντάξει. Και μην τον παίρνει. Λίγο πριν τις γιορτές. Λίγο πριν τις γιορτές. Ναι, θέλω να δω αν θα είναι εδώ η ομάδα ή όχι. Εδώ θα είναι η ομάδα. Λοιπόν. Σε τρεις ομάδες εδώ είναι. Πιστεύω αν διαβάσουν τώρα ότι πηγαίνουμε και τόσο καλά, ίσως μας... Εγώ να κάνω μια ερώτηση στα παιδιά τώρα. Ναι. Δεν απαντάει ο coach αυτό. Εγώ βλέπω ένα coach ο οποίος είναι μόνιμα χαμογελαστός. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό, αν είναι ο χαρακτήρας του έτσι. Δηλαδή εγώ όσο τον ξέρω, όσα χρόνια τον ξέρω, είναι μόνιμα χαμογελαστός. Πώς είναι στην προπόνηση? Πείτε ότι δεν ακούει. Ότι δεν ακούει. Ποιος δεν μιλάει για εμένας έτσι? Στέιο, σε παρακαλώ πάντα. Μπορείτε να μιλήσετε ελεύθερα, δεν έχω. Πάντα γενικά και μέσα και έξω από το γήπεδο είναι πολύ καλός μαζί μας, έχουμε δεθεί μαζί του, είμαστε κολλητοί φίλοι ας το πούμε. Εντάξει, βέβαια κάποιες φορές όταν δεν κάνουμε αυτό που πρέπει μέσα στο γήπεδο, όντως όχι ξεφεύγει, αλλά βλέπουμε έναν άλλο εαυτό. Αυτή είναι η δουλειά του προπονητή. Αλλά ναι, αυτό είναι που πρέπει να γίνεται γιατί... Είναι ένα κίνητρο για μας και θεωρώ ότι δεν είναι και κακό, ας πούμε. Ίσα-ίσα που μας βοηθάει δηλαδή. Μετά από αυτά που βλέπετε στις μεγάλες ομάδες που υπάρχουν στην Ευρωλίγκα και παράδειγμα ένας εκ των κορυφαίων προπονητών στον κόσμο και ειδικά στην Ευρωλίγκα να γίνεται μελιτζανή αυτό που το έχουν παραθέσει όλα στο ψευδόνιμο. Οπότε νομίζω ότι ο δικός σας coach είναι αρκετά ήρεμος σε σχέση. Βέβαια εκεί πέφτουν πολλά λεφτά, βέβαια, γι' αυτό γίνονται έτσι οι άνθρωποι, αλλά εντάξει. Να δώσουμε και κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Γενικά, coach, ένα παιδί το οποίο θέλει να ξεκινήσει αυτή τη στιγμή το μπάσκετ. Μάλλον από ποια ηλικία μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδί αυτή τη στιγμή το μπάσκετ? Από τα 5 με 6 νομίζω ότι είναι ιδανικά να ξεκινήσει. Σιγά σιγά να γνωρίσει το άθλημα, να μπει στη διαδικασία της προπόνησης. Αλλά γενικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι απαραίτητο ότι κάποιο παιδί δεν θα ξεκινήσει σε μικρή ηλικία και δεν μπορεί να ασχοληθεί με τον μπάσκετ. Αυτό που χρειάζεται είναι αγάπη και όρεξη γενικότερα, είτε για τον μπάσκετ είτε για οποιοδήποτε άθλημα. Είναι να το αγαπάει και να θέλει να ασχοληθεί με αυτό. Τώρα, αν περάσουν και λίγο τα χρόνια, δηλαδή αν φτάσει κάποιο παιδί πρώτη ή δεύτερη ηλικία, ίσως είναι δύσκολο να ξεκινήσει. Αλλά μια καλή ηλικία είναι εκεί, μετά τα 5, 6, 7 μπορεί να ξεκινήσει σιγά σιγά. Και άλλη μια ερώτηση για να δούμε και περίπου, είναι οι ερωτήσεις που κάνουμε γενικά στις ακαδημίες. Περίπου, επειδή βλέπουμε, και εγώ τουλάχιστον προσωπικά με ρωτάνε όλοι που θα βρω τον coach, ξέρω, ή κάποιον υπεύθυνο για να μιλήσω για να πάω το παιδί μου στο μπάσκετ. Γενικά σε τι αριθμό παιδιών μιλάμε αυτή τη στιγμή? Μπορεί να έχει στο περίπου... Έχουμε περίπου στα 200 παιδιά. Αυτή τη στιγμή στα, ναι, 200 παιδιά, ναι. Σε όλα τα τμήματα. Σε όλα τα τμήματα, μικρά, ναι, και στα αγωνιστικά και στα πιο μικρά. Έχουμε περίπου στα 200 παιδιά. Ένας αριθμός που η αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια έχει μεγαλώσει. Έχει ανέβει αρκετά. Δηλαδή τα τελευταία 3 χρόνια που ασχολούμαι εγώ με τις ακαδημίες, νομίζω ότι είμαστε σίγουρα 50-60 παιδιά πάνω. Δηλαδή... Και μπορεί να ανέβει και ακόμα περισσότερο, γιατί αυτό που είπαμε και πριν, η εικόνα είναι πολύ θετική και από την προσπάθεια τη δικιά σας σαν προπονητές και από την εικόνα όλων των υποδομών. Και νομίζω ότι αυτό χρόνο με χρόνο γίνεται ακόμα καλύτερο. Μόνο εγκαταστάσεις δηλαδή, αλήθεια είναι ότι λείπουν. Αν με το καλό έχουμε και τις εγκαταστάσεις στη διάθεσή μας, νομίζω ότι... Από ό,τι λένε μετά τα Χριστούγεννα... Ο αριθμός νομίζω ότι θα μεγαλώσει πάρα πολύ. Κότς, πώς είναι για σένα η δουλειά με τους έφηβους, ας το πούμε έτσι, οι νέους, πώς το λένε οι περισσότεροι? Και σε ρωτάω γιατί είσαι ένας νέος άνθρωπος, πριν λίγα χρόνια σταμάτησες στο μπάσκετ. Πώς είναι όταν βλέπεις τα παιδιά αυτά
που φτάνουν και στο ύψος σου μερικοί, να αγαπάνε και να παίζουν έντονα τον μπάσκετ, και σκέφτεσαι και τον εαυτό σου όταν ξεκίνησε ή τον εαυτό σου όταν έπαιζε τον μπάσκετ, και αν προσπαθείς να τους βγάλεις έτσι αυτά που έζησες και εσύ σαν μπασκετμπολίστας στα παιδιά τώρα που μαθαίνουν. Ναι, βασικά τους βλέπω και αισθάνομαι χαρούμενος, νιώθω μια ευχαρίστηση με την εξέλιξή τους όσο αφορά στο αθλητικό κομμάτι, αλλά και όσο αφορά στο χαρακτήρα τους, γιατί διαμορφώνουν και καλώς ή κακώς διαμορφώνουν και χαρακτήρα μέσα από αυτό. Και νιώθω πολύ ευτυχισμένος, να σας πω την αλήθεια, που είμαι μέσα σε αυτό το χώρο και δουλεύω με παιδιά τα οποία αγαπάνε πραγματικά το μπάσκετ και δεν το κάνουν για κάποιο άλλο λόγο, το κάνουν επειδή το αγαπάνε. Γιατί η αλήθεια είναι, το είπε και ο Στέλιος, αλλά αυτά τα παιδιά δυσκολεύονται πάρα πολύ σε αυτή την ηλικία, πιέζονται πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά προσπαθούν να βρουν το χρόνο, να βρουν μία ώρα, δύο ώρες να πάνε να κάνουν την προπόνησή τους, γιατί το αγαπάνε, και αυτό είναι το πιο θετικό μήνυμα. Και ο στόχος της ομάδας, αν και το είπε και ο Στέλιος αυτό, καθαρά επειδή βρίσκεστε σε μία πολύ καλή πορεία, με πολύ καλό, έτσι ας το πούμε, ρόστερ, είναι καθαρός ο στόχος από την αρχή της χρονιάς. Σίγουρα, έτσι όπως έχουμε ξεκινήσει, ο στόχος μας είναι το Final Four. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή θα είναι αποτυχία, θα έλεγα, εάν δεν πάμε στο Final Four, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Έχει αρκετό μικρό χρόνο. Καλά. Έχει αρκετό χρόνο μπροστά. Ας ελπίσουμε ότι θα δουλεύουμε, δεν θα έχουμε ατυχίες όσο αφορά τους τραυματισμούς των παιδιών. Να είμαστε υγιείς, να μπορούμε να δουλέψουμε, και νομίζω ότι θα πετύχουμε το στόχο μας. Να πούμε κάτι άλλο. Έτσι τώρα θα βάλω ένα δίλημα στα παιδιά, θα κάνουμε κάτι άλλο. Παλιότερα έχει έρθει ένας coach πάλι, αντίστοιχα με την ομάδα του Ρέθινο BC, με τις ακαδημίες, και είχε πέσει και ένα στοίχημα. Στοίχημα. Στο να κατακτεί, ναι, κατάκτηση του πρωταθλήματος ήταν. Ναι. Ότι αν η ομάδα κατακτήσει το πρωτάθλημα, ο coach, δεν θυμάμαι αν ήταν να κουρέψει τα μαλλιά του ή να ξυρίσει τα γένια του. Τα μουσια, ναι. Τα μουσια. Τα μουσια ήταν. Ήσασταν και εσείς εδώ, δεν ήσασταν εσείς εδώ τότε. Ήταν ο αδερφός τέλειου στην ομάδα. Ο αδερφός μου. Τα παιδιά δεν ήταν σίγουρα. Ναι, μπράβο, ο αδερφός ήταν. Μπορούμε να βάλουμε και κανένα στοίχημα και τώρα, έτσι, στον αέρα, που να μπορούμε να το κρατήσουμε. Για μαλλιά. Κούτσε, η κοκκινήση την μαλλιά. Δεν μπορείς να του κάνεις πλάκα από τον άνθρωπο. Σου βγάζει μια σοβαρότητα. Και μουσια. Δεν μπορείς να... Λοιπόν, τα μαλλιά όχι, εντάξει. Τα μουσια όλα. Τα γένια άντε θα ταξιδήσω. Αν και θα μαλώσω με τη γυναίκα. Ένα μουστάκι. Θα της στείλουμε την εκπομπή, θα πούμε ότι εμείς φταίμε γι' αυτό. Οπότε δεν θα πάμε για την κατάκτηση του Final Four, θα πάμε για τη συμμετοχή σου στο Final Four. Σίγουρα, ναι. Ωραία, το κρατάμε. Η εκπομπή γράφεται, να ξέρετε, θα ανέβει και μετά στο YouTube. Δεν μπορείτε να αφισβητήσετε οτιδήποτε. Τα παιδιά θα το θυμούνται. Με τη συμμετοχή μας λοιπόν στο Final Four με την ομάδα, θα πρέπει να έχουμε μια φωτογραφία του coach Μπαλάφα ξυρισμένος. Ξυρισμένος. Και εκτός από αυτό, ποιος βάζει στοίχημα με τον coach Μπαλάφα στην προπόνηση? Γιατί θα... για σου ή για ένα εναντίον ενός ή οτιδήποτε άλλο. Βάζει κανείς στοίχημα με τον coach Μπαλάφα? Γιατί εμείς το θυμόμαστε που έπαιζε μπάσκετ, δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσεις. Σίγουρα. Ειδικά όταν ερχόταν αντιμέτωπος εδώ στο Ρέθμο καμιά φορά, μπάλα ήταν, το σύστημα ήταν να μην πάει στα χέρια του coach Μπαλάφα. Είναι ζώρικος, ναι. Αυτό. Ήταν αυτή η εντολή. Μην πάει η μπάλα στα χέρια του. Αν την έπαιρνε την μπάλα στα χέρια του, ήταν δύσκολο μετά να πετύχει καλά. Coach, αυτό που βλέπουμε. Οπότε νομίζω ότι δεν. Αυτό το βλέπουμε, ας πούμε, σε ποδοσφαιρικές ομάδες, έτσι λίγο με έφηβους κυρίως, όχι με παιδικά τμήματα. Να συμμετέχει και ο coach σε ένα διπλό, σε ένα. Εσείς συμμετέχετε κανένα. Ναι, γίνεται. Τον παρακαλάμε καμιά φορά, αλλά δεν μας κάνει χάρη. Η αλήθεια είναι πως θα ήθελα, για τον λόγο ότι έχω κάποιο πρόβλημα με τη μέση μου και δεν μου είναι εύκολο να κάνω κάτι, οπότε προσπαθώ να παίξω. Έτσι μπορεί να παίξουμε στα... Σε κανένα οικογενειακό διπλό. Ναι, όχι, σε διπλό με τίποτα. Μερικά σούτ ή μερικές βολές μπορώ να παίξω. Λίγη ταπεινότητα. Ναι. Αλλά βλέπουν την ώρα που κάνουν διατάσεις, βλέπουν όταν πιάνουν την μπάλα, που δεν χάνω σούτ, οπότε δεν τολμά κανένας να έρθει να παίξει. Τώρα λέγονται τα καλά πράγματα, τώρα λέγονται. Η αλήθεια είναι αυτή, και αν θέλουν μπορούν να με διαψέσουν. Ξέρουν που θα βρίσκομαι. Ναι, ακούνε μόνο το διχτάκι, δηλαδή προσπαθούμε να έχουν μια ηρεμία και να ακούνε μόνο το διχτάκι στην προπόνηση. Η αλήθεια είναι αυτό, είναι η χαρά, η προπονητή. Ναι, αλλά η αλήθεια είναι, αν ήμουν υγιής,
αλήθεια θα ήθελα να μπορώ να μπω μέσα να παίξω. Ναι, αξίζει, είναι πολύ ωραίο. Και θα κάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα, αλήθεια, όταν μιλάμε. Για τον coach, επειδή το συναντάμε πολλές φορές σε ακαδημίες ποδοσφαίρου αυτό βέβαια, και θα ήθελα να δω αν είναι κάτι αντίστοιχο στο μπάσκετ. Το θέμα γονέας, πώς είναι η αντιμετώπιση των γονέων στο μπάσκετ, και εννοώ για όλα αυτά τα παιδιά που είπα τώρα, είτε αγωνιστικό είναι το τμήμα είτε μη. Έρχονται αρκετοί γονείς, παρακολουθούν τα παιδιά τους εν ώρα προπόνησης, μένετε καθαρά εσείς μόνο με τα παιδιά σε θέμα προπόνησης, επικοινωνία που έχετε με τους γονείς, πώς είναι όλο αυτό? Γιατί στο ποδόσφαιρο είναι λίγο παρεξηγημένο, γι' αυτό σε ρωτάω, coach. Καμιά φορά στο ποδόσφαιρο υπάρχει θέμα. Είναι και στο μπάσκετ, είναι και στο βόλεϊ, όλα αυτά για το θέμα παιδιών σε επαφή με γονέα και προπονητή. Η αλήθεια είναι πως όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με την προπονητική δεν έχω απολύτως κανένα θέμα όσον αφορά τους γονείς. Είναι διακριτικοί, βλέπουν από μακριά είτε την προπόνηση είτε τον αγώνα και δεν μας έχουν δημιουργήσει κανένα απολύτως πρόβλημα. Μπορώ να καταλάβω την ερώτησή σου, γιατί έχω βρεθεί, είμαι χρόνια στον αθλητισμό και ξέρεις, έχω παρακολουθήσει και προπονήσεις ποδοσφαίρου και διάφορα. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μεγάλη διαφορά όσο αφορά σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή τη συμμετοχή των γονιών είτε σε προπόνηση είτε σε αγώνα είναι. Ναι, καμιά φορά συμβάλλει πολύ στο θέμα δουλειάς του προπονητή, ο γονέας. Σίγουρα. Σίγουρα. Και στο σπίτι ο γονέας σίγουρα, αλλά και στο γήπεδο. Ναι, σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά νομίζω ότι δεν δίνουμε και εμείς το δικαίωμα στους γονείς, δηλαδή μέσα από όλες τις συναντήσεις που μπορεί να έχουμε πριν ή μετά τις προπονήσεις ή μετά τους αγώνες, νομίζω ότι δεν δίνουμε και εμείς το δικαίωμα και περνάμε το σωστό μήνυμα και το πώς θα πρέπει να λειτουργούν, είτε είναι προπόνηση είτε είναι αγώνας. Η επικοινωνία αυτή που έχετε με τους γονείς είναι ξεκαθαρίζεται τη θέση σας από την αρχή. Έτσι, είναι πολύ έτσι. Σημαντικό. Εντάξει, ωραία. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο ένας, συγγνώμη θα το πω έτσι λίγο, ένας ξερόλας μπαμπάς δεν μπορεί να πει ότι τα ξέρει όλα. Ενώ το ποδόσφαιρο, ας πούμε, θα μπει μέσα, θα πει: εγώ έχω παίξει ποδόσφαιρο, έχω κάνει, ξέρω που θα παίξει ο γιος μου, ξέρω που θα κάνει τώρα. Γιατί είναι συχνό φαινόμενο, όπως το λέγει ο Φώτης. Στο μπάσκετ τώρα να πει μια κουβέντα, θα τον αποστομώσει λίγο προπονητής, θα του πει: τι λες. Είναι λίγο δύσκολο άθλημα για να μπει ο γονιός μέσα. Εκτός και αν έχει παίξει μπάσκετ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ακόμη και να έχει παίξει. Αλλάζουν τα πράγματα. Ναι, για να κάνεις μια παρατήρηση ή να πεις ότι δεν συμφωνείς σε κάτι, ας πούμε, που μπορεί να γίνεται κατά τη διάρκεια της προπόνησης ή κατά τη διάρκεια των αγώνα, δεν μπορεί να σου την κάνει, για το λόγο ότι δεν μπορεί να ξέρει τι και να έχεις να καταλάβει το τι έχει ο κάθε προπονητής στο μυαλό του και τι θέλει να δουλέψει κάθε φορά ή το τι θέλει να κάνει μέσα σε ένα παιχνίδι και ποιος είναι ο στόχος της ομάδας. Είναι και τα συστήματα πολλά που δεν μπορεί να τα ακολουθήσει ούτε ο γονιός. Εδώ καλά δεν τα ακολουθούν οι ίδιοι αθλητές, δηλαδή εννοώντας ότι είναι πάρα πολλά, είναι δύσκολο. Εγώ να σας πω την αλήθεια, είμαι στο χώρο του μπάσκετ μέσα βλέποντας μπάσκετ πάντα, γύρω στα 11 χρόνια αυτή τη στιγμή. Κάτι συστήματα και τέτοια, πέρα από ένα pick and roll και τέτοια, αυτό ξέρω μόνο. Παρακολουθώντας από πάρα πολύ κοντά, δεν μπορείς να καταλάβεις πολλά πράγματα πάνω στο μπάσκετ, εκτός και αν παίζεις. Και αν ξέρεις. Ναι. Και αν ξέρεις βέβαια μπάσκετ. Είναι πολύ πολύ και να έχεις παίξει κυρίως. Που πάλι και να έχεις παίξει μικρός, ας το πούμε έτσι, αλλάζουν κάθε χρόνο 100% όλα. Από ό,τι γνωρίζω. Σίγουρα υπάρχουν κάποια βασικά στοιχεία τα οποία μένουν και πάνω σε αυτά πατάμε κάθε χρόνο και δημιουργούμε κάτι καινούριο. Ωραία. Και κλείνοντας με τα παιδιά, κλασική ερώτηση που κάνουμε σε νεαρούς αθλητές. Το όνειρό σας, που από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι να παίξετε κάποια στιγμή μπάσκετ, σίγουρα σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Και που θέλετε να περάσετε. Αλλά και ποιος, τώρα, και που θέλετε να περάσετε βασικό. Και κλείνοντας, ποιος είναι ο λόγος που ξεκινήσει το μπάσκετ? Είναι ένας παίκτης που είδατε στην τηλεόραση, είναι επειδή το κάνατε μικρή και σας άρεσε, ή ποιον παίκτη έχετε, ας πούμε, σαν έτσι, θέλετε να τον φτάσετε, αν δεν είναι εύκολο να τον φτάσετε, αυτόν που είδατε μικρή στην τηλεόραση και τον, ποιον έχετε θαυμάσει, ποιον παίκτη έχετε έτσι? Και το κομμάτι το που θέλετε να σπουδάσετε είναι πάλι ερώτηση παγίδα για αυτούς που σας ακούνε. Γιατί υπολογίζουν, θα έρθει ο Βοσκάκης ή θα έρθει ο Τζαγκαράκης ή θα έρθει ο Καλαϊτζάκης στην
Λαμία, ξέρω εγώ, στην Αθήνα, οπουδήποτε, ο, να έχουμε το νου μας. Είναι καλή ερώτηση δηλαδή για να απαντήσετε σε αυτό το κομμάτι. Ένας-ένας. Όποιος θέλει. Απαντήσω εγώ πρώτος. Όσο ψηλότερη η σχολή, τόσο καλύτερα. Ελπίζουμε να γράψουμε, θεωρώ και τρεις, όσο καλύτερα γίνεται, στις Πανελλήνιες. Και εκεί πέρα που θα περάσουμε στην πόλη, να συνεχίσουμε τον μπάσκετ για να πάμε όσο ψηλότερο επίπεδο γίνεται. Δεν περίμενα κάτι. Τον παίχτη που θαυμάζεις από μικρό και σου αρέσει να βλέπεις, ή αν έχεις σταματήσει τον μπάσκετ, σου άρεσε να βλέπεις. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο παίχτη. Παρακολουθώ γενικά και ευρωπαϊκό και σε άλλα πρωταθλήματα, σε άλλες χώρες. Αλλά όσο περισσότερα στοιχεία μπορώ να μαζέψω από όλους τους παίχτες, τόσο καλύτερα. Δηλαδή, αν σου λέγανε αύριο το πρωί θα πιεις καφέ με έναν παίχτη που διαλέγεις, ποιος θα ήταν αυτό? Δεν γίνεται να μην έχεις ένα. Δεν γίνεται. Στον μπάσκετ ειδικά δεν γίνεται. Θα έλεγα με το Γιάννη, το κουμπό. Ωραία. Σωστό. Είναι και το ίδαλμα των παιδιών τώρα. Κατάλαβες. Δεν μπορούμε να βγάλουμε τώρα είδηση. Θα βγάλουμε μετά. Έχει ξεφύγει λίγο το κομμάτι από Διαμαντίδη Σπανούλη. Όχι, δεν έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει, εντάξει. Και έχουν περάσει όλη στη διάσταση. Πάμε στο Μπουσκάκι. Όσο αφορά σχολές, δεν ξέρω συγκεκριμένα κάπου. Κάτι που θα αφορά τα οικονομικά. Ωραία. Και για παίκτη, αν μου έλεγες να πιω καφέ αύριο, θα σου λέγα Πρίντερς. Πρίντερς. Παίζει και στη θέση 4-5 από ό,τι κατάλαβα, κότσε. Σωστά, σωστά. Γι' αυτό τώρα τελευταία έχει ξεκινήσει κάτι καινούργια και του λέω, ρε Γιώργο, γιατί το κάνεις? Δεν πιστεύω να ακούς, δεν πιστεύω να ακούς πολύ Βαγγέλη Ιωάννου και τέτοια πράγματα. Μάλλον βλέπει πολύ Πρίντερς. Όχι, όχι. Γιατί το πεταχτάρι και αυτά τα έχει κάνει, δεν πιστεύω. Άμα δεις, κότσε, άμα αρχίζει να κάνει κάτι τέτοια με το ένα χέρι και αυτά, βλέπει βιντεάκια κρυφά. Και ο Τζαγκαράκης, ο Στέλιος, ο εορταζούμενος. Ναι, και εγώ θα έχω υψηλούς στόχους όσον αφορά τη σχολή μου. Βέβαια θέλω να περάσω κι εγώ σε μια πόλη μεγάλη, μπας και βρω και κάποια ομάδα. Και όσον αφορά αυτό με τον καφέ που είπα για τα παιδιά, εγώ θα έπινα καφέ με τον LeBron James σίγουρα. Βλέπω χαμηλούς το ξέρω. Και από την Ελλάδα. Το Σπανούλ θα έλεγα, τον British και σίγουρα το Γιάννη που είναι ο star του NBA. Ωραία. Είναι πολύ καλό γι' αυτό, coach, να υπάρχουν τέτοιοι αθλητές που τα παιδιά να αγαπούν και να τους βλέπουν στην τηλεόραση, και μακάρι να έχουν και το ήθος που προσπαθεί να έχει και ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Ναι, ναι, μακάρι. Μακάρι. Και τους εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο, πραγματικά, γιατί είναι καλά παιδιά και αγαπάνε πάρα πολύ αυτό που κάνουν. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ κοντά μας για τη σημερινή εκπομπή. Ευχόμαστε, όπως σε όλους τους αθλητές, προπονητές, διοικούντες, αλλά σε όλο τον κόσμο, υγεία πάνω απ' όλα, γιατί αυτό είναι το σημαντικό για να σκεφτούμε όλα τα υπόλοιπα που συζητήσαμε πριν. Και εννοείται κάθε ένα παιδί, αλλά και ο coach, να εκπληρώσετε κάθε στόχο που έχετε θέσει, και προσωπικούς στόχους, αλλά και με την ομάδα. Τα στοιχήματα θα τα μάθουμε, θα τα δούμε σίγουρα σε λίγο. Ισχύουν και περιμένουμε. Οπότε είσαι υπεύθυνος για το στοιχήμα. Θα έχουμε. Εδώ θα είμαστε μέχρι το τέλος του χρόνου, αν όλα πάνε καλά. Και αφού είδα τον Βασίλη. Το Final Four ποτέ είναι περίπου. Δεν ξέρω το περίπου. Λίγο πριν το Πάσχα. Ναι, κάπου εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Αφού έκανε αυτή τη συνέντευξη. Social media, αφού έκανε τα δικά μας. Έκανε καλή συνέντευξη ο Βασίλης στον Άσο. Οπότε λόγω του ότι είπε το στοίχημα στην εκπομπή μας, θα πρέπει να ανέβει και στα social media τη. Μάλλον δεν θα την γλιτώσω. Ωραία, έκλεισε. Α, πάνε τα παιδιά εκεί που πρέπει να πάνε και α ξεριστούμε μια εβδομάδα. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλά και εμείς ευχαριστούμε.